από τα παλιά τραγουδιστές που να βανδεί στην πρεμιέρα της Θεσσαλονίκη. Η τραγουδίστρια που θα εμφανίζεται για 4 εβδομάδες στην πρωτεύουσα, όταν είδε σε ένα από τα πρώτα τραπέζια τον Βασίλη Καρά, έσπευσε να του δώσει το μικρόφωνο. Εκτός από καλοί συνεργάτες, είναι και δύο πολύ καλοί φίλοι. Ο Βασίλης Καράς και η Δέσποινα Βανδύ ξεκίνησαν τη συνεργασία τους πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι το βράδυ του Σαββάτου θύμισαν στον κόσμο παλιές αλλά και καινούργιες τους επιτυχίες. Στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδύ βρέθηκε και ο Αντώνης Ρέμος. Ο αγαπημένος τραγουδιστής που φαίνεται πως είναι φαν της Δέσποινας παρακολούθησε το πρόγραμμα μέχρι τη στιγμή που η δημοφιλής τραγουδίστρια τον κάλεσε στη σκηνή. Αφού τραγούδισαν μαζί για αρκετή ώρα και αποθεώθηκαν, η Δέσποινα Βανδύ άφησε και υπονοούμενα για μελλοντική του συνεργασία. Είναι εδώ, Αντώνιο. Πού τος? Α, ήρθες. Πήγες πίσω. Μαζί με τον Βασίλη. Κανόνισε αυτό που σου είπα για τον χρόνο, ρε Βασίλη. Κάνε κάτι. Εμείς οι δύο δεν τα βρίσκουμε στην Αθήνα, μήπως τα βρούμε Σαλονίκη. Έκλεισε. Πας και ή στην έκθεση. Όποτε θέλουμε. Εντάξει. Το πρόγραμμα πάντως εντυπωσίασε τη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βανδύ εμφανίζεται πάνω στο θρόνο της με το γράμμα ΒΕ και τραγουδά τα νέα της κομμάτια. Από την ημέρα της πρεμιέρας το κέντρο είναι καθημερινά κατάμεστο από κόσμο. Η Δέσποινα Βανδύ με αρκετό κέφι και φανερά ανανεωμένη τα δίνει όλα, αφού το κοινό της Θεσσαλονίκης είχε να την απολαύσει από κοντά περισσότερα από 3 χρόνια. Το σχήμα είναι το ίδιο με αυτό του Ρεξ. Η Καλομήρα Σαράντη κλέβει την παράσταση με τις χορευτικές της ικανότητες. Στο πλευρό της Δέσποινας Βανδύ είναι και ο Θάνος Πετρέλης. Η δική του πινελιά στο πρόγραμμα βάζει και ο Γιώργος Χρήστου.